Απλά να πούμε ότι ότι η Μούρκετς Πάγια, ο Νίκος Φρούσος, ο Νίκος ο Νικολάου, ο Μπεκιά, ο Χρήστος ο Κασιανός, ο Πούνας θα θυμηθούν τα ποδοσφαιρικά τους χρόνια. Θα δώσουν ένα παιχνίδι με την ομάδα φούτσαλ της Ανόρθωσης. Θα θυμηθούν τα παλιά χρόνια οι ποδοσφαιριστές απέναντι στην ομάδα φούτσαλ της Ανόρθωσης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο φίλος, ο γενικός αρχηγός του τμήματος φούτσαλ της Ανόρθωσης, ο Ανδρέας ο Παπαλής. Ανδρέα, καλό σου απόγευμα. Καλό σας απόγευμα, γεια σας. Ένα παιχνίδι φούτσαλ ανάμεσα στην ομάδα σας και μια ομάδα επίλεκτων ποδοσφαιριστών που φέρνουν θύμησες από το παρελθόν. Ένα σημαντικό, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω, φιλικό παιχνίδι. Έτσι, λίγα λόγια θα ήθελα από εσένα καταρχάς για αυτή την αναμέτρηση. Ναι, βέβαια. Ως πρώτα θα ήθελα να χαιρετήσω τους ακροατές σας. Πράγματι, ένα ιστορικό για μας φιλικό παιχνίδι με αυτούς τους θρύλους που ζωντανούς θρύλους που έπαιξαν και ήθηκαν με το Φοίνικα στο στήθος. Το φιλικό αυτό έχουμε ως στόχο να το καθιερώσουμε σαν θεσμό, σαν να γίνεται κάθε χρόνο. Το σκεπτικό δημιουργίας αυτού του φιλικού ήταν να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχει και το τμήμα φούτσαλ της Ανόρθωσης, λόγω του ότι δύο χρόνια ζωής έχει το τμήμα. Αντιλαμβανόμαστε ότι και το φούτσαλ δεν είναι και τόσο γνωστό στην Κύπρο και εμείς προσπαθούμε να φέρουμε τον ανορθωσιατικό κόσμο κοντά στο τμήμα. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω θα το φέρετε. Έτσι, επειδή είπα προηγουμένως κάποια ονόματα, είναι ονόματα 38 που τίμησαν τη φανέλα της Ανόρθωσης, αγαπήθηκαν από τον κόσμο της Ανόρθωσης και νομίζω αυτό θα βοηθήσει. Να παραλάβω ότι Μούρκετς Πάγια, Νίκος Φρούσος, Νίκος Νικολάου, Αριάν Μπεκιάη, Κασιανός, Πανίκος Πούνας, αρκετοί ποδοσφαιριστές θα φορήσουν ξανά, παλιοί ποδοσφαιριστές θα φορήσουν ξανά τα ποδοσφαιρικά τους παπούτσια. Βέβαια, όπως είπα πριν, το φιλικό αυτό θα είναι απόψε και περιμένουμε τον κόσμο να δηλώσει παρόν. Είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να παρακολουθήσουν ξανά αγωνιζόμενους αυτούς τους ποδοσφαιριστές και να δουν από κοντά και την ομάδα Futsal, η οποία έχει ρεπό αυτή τη βδομάδα, το συνδυάσαμε με τέτοιο τρόπο. Και σιγά σιγά να μαζευτούν και γύρω από αυτήν την ομάδα, να την αγκαλιάσουν, να την αγαπήσουν όπως τα υπόλοιπα τμήματα της Ανόρθωσης. Μάλιστα. Πάντως, τουλάχιστον εγώ περιμένω ότι θα έχει κόσμο. Πάει καιρός να δουν την Ανόρθωση οι φίλοι της ομάδας, όπως την έβλεπαν με αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Έτσι, δώσε μας λίγες λεπτομέρειες για την ώρα, τον χώρο που θα γίνει το παιχνίδι. Για την είσοδο, έτσι, για να ξέρει και ο κόσμος που μας ακούει. Λοιπόν, το απόψινό παιχνίδι, η εκδήλωση ουσιαστικά θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα στο κοινοτικό κέντρο Λάρνακα, το οποίο είναι παρά της εκκλησίας και του δημοτικού του Λατζάρου, για όσον κόσμο δεν γνωρίζει. Η είσοδος θα είναι στα 5 ευρώ, ενώ για τα παιδιά θα είναι δωρεάν και όλα τα έσοδα θα πάνε προς ενίσχυση του τμήματος φούτσαλ της ομάδας μας. Θα υπάρχουν στην εκδήλωση, θα τιμήσουμε τους ποδοσφαιριστές αυτούς και θα ακολουθήσει παιχνίδι με κάποιες εκπλήξεις. Μάλιστα. Αυτές τις εκπλήξεις να τις αφήσουμε για τον κόσμο, να τις δει εκεί, να τις μάθει εκεί. Όπως είπες και εσύ προηγουμένως, δύο χρόνια ζωής στο τμήμα φούτσαλ και πλώρη για την πρώτη κατηγορία. Πάει καλά στην δεύτερη κατηγορία η ομάδα σας. Είναι στην δεύτερη θέση, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή. Και δείχνει ικανή να ανέβει στα μεγάλα σαλόνια, η πρώτη φορά στην ιστορία της. Πράγματι, το τμήμα Futsal μετρά μόνο δύο χρόνια ζωής, όπως προείπαμε. Πέρσι, με την πρώτη χρονιά δημιουργίας του, εξασφάλισε την άνοδο του στην δεύτερη κατηγορία. Και φέτος, όπως δείχνουν τα πράγματα, είμαστε ανάμεσα στα φαβορί για άνοδο στην πρώτη κατηγορία, όπου λόγω του ονόματός μας είναι από μόνο... Επιβάλλεται να είστε στην πρώτη κατηγορία. Βεβαίως, ακριβώς. Η ομάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, με 11 βαθμούς διαφορά από τον τέταρτο. Να πούμε ότι οι τρεις πρώτες θέσεις εξασφαλίζουν εισιτήριο ανόδου. Βρισκόμαστε στις αρχές του δευτέρου γύρου, όλα βέβαια είναι ρευστά, αλλά πιστεύουμε στην ομάδα μας, πιστεύουμε στο υλικό που έχουμε και νομίζω ότι θα είμαστε μια χαρά.
Τι περιμένετε από αυτή την ομάδα, όχι μόνο φέτος, γενικότερα για το μέλλον, επειδή νομίζω ότι μόνο με αυτοκτονία θα χάσετε την άνοδο, θα βρεθείτε στην πρώτη κατηγορία, μια κατηγορία που το επίπεδο είναι σαφώς ψηλότερο. Κοιτάξτε, το γνωρίζουμε αυτό, γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον πρωταγωνιστική στόχη για το άμεσο μέλλον μπορεί να μην είναι καν εφικτή. Εμείς όμως το παλεύουμε, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε την ανόρθωση εκεί που της αξίζει, σε όπως της αξίζει όλα τα αθλήματα. Κάνουμε κάποιες σκέψεις και για το μέλλον. Πιστεύω ότι και όταν ο κόσμος έρθει και πιο κοντά, θα μπορούμε και εμείς να είμαστε πιο έτοιμοι για να πάρουμε το τμήμα εκεί που πραγματικά το αξίζει. Στα ΙΕΦΣΗ λοιπόν από την ομάδα Φούτσα της Ανόρθωσης απόψε, έτσι κλείνοντας, Αντρέα, να επαναλάβουμε ξανά ώρα, τοποθεσία για το σημερινό ιστορικό, όπως το χαρακτήρισε φιλικό. Βεβαίως. Η ώρα 8 στο κοινό στάδιο Λάρνακας, που είναι κοντά στην εκκλησία του Αγίου Λαζάρου και το δημοτικό του Αγίου Λαζάρου. Είναι ο πρώτος ετήσιος αγώνας, σκοπιμούμε τον κάνουμε θεσμό, του χρόνου με άλλους παλέμαχους ποδοσφαιριστές της Ανόρθωσης. Η τιμή εισόδου είναι στα 5 ευρώ για τα παιδιά δωρεάν και όλα τα έσοδα θα πάνε προς την υποστήριξη του τμήματος του Συλλόγου. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντρέα, κάθε επιτυχία να ευχηθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα.